και κύριοι, διότι αύριο Τρίτη θα έχουμε και την λαϊκή αγορά, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή. Αν και έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο, θα σας το διαβάσω λίγο αργότερα. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον πρόεδρο των Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών, τον κύριο Τζέκο, τον κύριο Στέλιο Τζέκο. Καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Τώρα εσείς σήμερα συναντηθήκατε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, τον κύριο Μισερλή, έτσι δεν είναι? Πήγαμε, συναντηθήκαμε με τον κύριο Μισερλή. Ναι. Ζητήσαμε από τον κύριο Μισερλή να βγούμε το 100%. Και αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι υπουργική απόφαση. Δεν μπορούμε να την αναιρήσουμε. Δεν μπορείτε. Επομένως, αύριο θα βγείτε ποιοι? Το 50%. Θα βγούμε ό,τι λέει ο νόμος. Το 50%. Και οι μανάβηδες και με τα ήδη βιομηχανικά είδη. Ναι. Αυτή θα ρω ότι αύριο είναι η σειρά των διπλών, έτσι? Αυτόν που... Αύριο είναι τα ζυγά. Αύριο θα βγούνε τα ζυγά. Αύριο θα βγούνε τα ζυγά. Ναι. Τώρα, είναι η υπουργική απόφαση που ζητήσατε βοήθεια για να αλλάξει, να αρθεί ουσιαστικά και να βγαίνετε όλοι, ή όντως... Ζητήσαμε τώρα, ζητήσαμε όσο πήγαμε εκεί και ζητήσαμε, γιατί μας θύψει πάρα πολύ η κρίση εμάς τους Μικροπολίτες. Τρεις μήνες είχαμε να βγούμε στις λαϊκές. Ναι. Όπως και τα μαγαζιά, όπως έτσι, παντού. Ναι. Και ζητήσαμε να βγούμε το 100%. Και ο αντιδήμαρχος είναι δίπλα μας, μόνος πραγματικά μας συμπαραστέκεται. Αλλά δεν μπορεί να παρανομήσει. Ναι. Κύριε Τζέκο. Και λέει, παιδιά, πρέπει να δουλέψουμε ό,τι λέει η υπουργική απόφαση. Το 50%. Ναι. Ό,τι λέει η υπουργική απόφαση, το 50%. Κύριε Τζέκο, εσείς που είχατε να βγείτε στις λαϊκές αγορές τρεις μήνες, μου λέτε. Ναι. Πήρατε κάτι από το κράτος, αυτά τα 600 άρια, τα 800 άρια που ακούω? Πήραμε τα 800 ευρώ, κάποιοι συνάδελφοι. Κάποιοι όμως δεν τα πήρανε. Κάποιοι γιατί δεν τα πήρανε? Δεν γνωρίζω το λόγο που δεν τα πήρανε. Τους κόψανε από πού, δεν ξέρω. Τους ρώτησα τους συνάδελφους μου. Κάναν σωστά το αίτημά τους? Μήπως είχαν λάθος λογαριασμό δηλωμένο, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει? Από το iBank, να είχαν λάθος λογαριασμό από το iBank. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί και τώρα. Τους έχετε ενημερώσει? Τους έχω ενημερώσει, τους έχω ενημερώσει. Α, πάλι. Ναι. Και τους είχα πει να ξαναπάνε στο λογιστή, να ξανακάνουν τα χαρτιά τους σωστά. Μπράβο. Το δικαιούστε και άλλα χρήματα τέτοιου τύπου? Εάν δικαιούμαστε για δεύτερη φορά, δεν το γνωρίζω αυτό. Περιμένουμε, ναι, να δούμε τι υπουργική απόφαση θα βγει πάλι. Μάλιστα. Αυτή η υπουργική απόφαση ισχύει και για αύριο και τέλος, ή θα δούμε, γιατί έχει συνέχεια το θέμα? Αυτό τώρα εμείς περιμένουμε να δει. Κάθε μέρα αλλάζουν υπουργικές αποφάσεις, βγαίνουν. Εμείς παρακαλάμε να βγει αύριο μια απόφαση και να μας πούν ότι βγαίνουν το 100% και να μπούμε στην καθημερινότητά μας. Μπράβο, ναι. Ο κόσμος συμμορφώνεται, κύριε Τζέκο? Δηλαδή, και έτσι που βγαίνετε η μισή, εσείς έχετε προλάβει, έχετε βγει? Ναι. Εμείς με τα βιομηχανικά ήδη, ναι, τηρήσαμε τα 5 μέτρα απόσταση που λέει η υπουργική απόφαση. Ναι. Έχουμε τα γάντια μας, έχουμε τα αντισηπτικά μας, όλα. Κρατάμε τον κόσμο σε απόσταση, αλλά όσο και να πείτε, κύριε Μωραήτη, είναι λαϊκή. Ο κόσμος κατεβαίνει. Τι να κρυφτούμε πίσω από τα δάχτυλά μας? Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Η λαϊκή είναι λαϊκή. Είναι στον υπαίθριο χώρο. Κατεβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος συμμορφώνεται όμως, ή συνοστίζεται μπροστά στον πάγκο, ας πούμε? Συνοστίζεται. Τι να πω, ψέματα να πούμε τώρα. Συνοστίζεται. Ναι. Και πώς να του πεις, πάνε παραπέρα ή μην αγοράζεις από μένα και φύγε? Θα θέλει να δει τα παπούτσια, θα θέλει να δει τα εσώρουκα. Να μην έρθει από κοντά να τα δει, από μακριά θα τα βλέπει. Πώς θα γίνει? Αυτά είναι πράγματα, δηλαδή, ντροπή. Δεν ξέρω. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολο. Γενικά, του γενικά του είναι δύσκολα, ναι, τα πράγματα, κύριε Μωρέ. Και περισσότερο στο δικό σας το είδος, που πρέπει κάποιος ίσως να ψάξει, ίσως να δοκιμάσει. Να ψάξει, να βρει τα, ναι, νούμερα του, να δοκιμάσει. Μπράβο. Υπάρχουν κάποια μπλουζάκια πάνω στους πάνους, διαλέγει ο κόσμος. Ναι, ναι. Αλλά βγαίνετε η μισή, λέτε. Μάλιστα. Η μισή, το 50% βγαίνει. Το 50%. Επομένως, ναι, εσείς πήγατε να κάνετε το αίτημά σας εκεί, αλλά ουσιαστικά δεν είδατε πράσινο φως. Δεν είδαμε, όχι. Αλλά ο κύριος Μισελής ήταν δίπλα μας. Λέει, παιδιά, δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τον νόμο. Ναι. Κάποιος, αν μας κάνει μια μήνυση, θα, ναι, έχουμε θέμα. Και αυτό το κατανοήσατε, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, αύριο θα γίνει κανονική. Αύριο θα γίνει κανονικά η λαϊκή με το 50%. Με το 50%. Ωραία. Και να μην συνοστιζόμαστε, τίποτα δεν θα χάσουμε. Ο κόσμος που είναι να πάει στη λαϊκή θα πάει. Υπομονή, κύριε Μωρέτη. Εμείς περιμένουμε υπομονή, θέλουμε. Αυτή η υπομονή. Ωραία. Υπομονή, λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζέκο. Να είστε να καλά. Καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό. Λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Να παρέβει και ο κύριος Κουτούσης. Να τον ακούσουμε, ο αντιπρόεδρος. Κύριε Κουτούση, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Γεια σας. Σε εσάς και στους τηλέπαθους ακροατές που μας παρακολουθούν. Καλά μου, ντε. Λοιπόν, σας ακούμε. Είναι η αλήθεια, ναι, ότι οι αυταπασχολούμενοι, συγκαλυμμένοι άνεργοι πολιτές της λαϊκής,
τραβάμε, συγχωρείς, στο τελευταίο διάστημα, μέσα στη γενικότερη κρίση που υπήρχε, έτσι, να πω την λαϊκή λέξη, τα κουπιά. Δεν μπορεί να πάει άλλο. Ζητήσαμε σήμερα. Όπα. Όλοι τραβήξαν κουπί, σήμερα ανοίξαν οι εστιατόρες. Ξέρετε τι κουπί τραβήξανε. Μη μας λέτε, έχουν. Κοιτάξτε να δείτε. Κουπί τραβάμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πρωτόκολλα, ναι, καλά όσο έχουν, έτσι. Αλλά εδώ όμως έχουμε τις πληροφορίες μας ότι υπάρχει συγκαλυμμένη ανοχή από την Αθήνα, από τον κύριο Περιφερειάρχη και από τους δημάρχους εκεί κάτω, ναι, και ανοίγουν, αν θέλετε, με τρόπο και το 100%. Τώρα... Και όχι μόνο, αν θέλετε, στην Αττική, αλλά και σε άλλους νομούς. Είναι ζήτημα, λοιπόν, καθαρά της πολιτικής βούλησης του... Από το τηλέφωνο να μ' ακούτε, μην ακούτε από την τηλεόραση. Όχι. Ναι. Είναι ζήτημα, τι μου λέτε, λοιπόν. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, ναι, της Δημοτικής Αρχής και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, να πάρουν σίγουρα την ευθύνη ότι ο χώρος χωράει, τους παίρνει όλους, αρκεί να κρατήσουν από το πρωτόκολλο αυτά που είναι τα τρία μέτρα. Το αν επιμηκυνθεί η λαϊκή και πάρει μια μικρή έκταση λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα εκεί, αυτό θα το βρουν οι πολίτες. Είναι στη διάθεση, με συγχωρείς, να συνεργαστούν και πραγματικά να ανοίγουν. Δεν μπορεί να πάει άλλο, κυρία Μουραϊκή. Λέτε, λοιπόν, εσείς, όχι, να πάτε όλοι, να κρατήσετε όμως πάλι τα τρία μέτρα απόσταση. Το πρωτόκολλο που λέει, με στιγμή στις αποστάσεις, αν τον διαφέρει το πρωτόκολλο, δεν του διαφέρει πόσοι θα είναι, αλλά όσο θα διατηρήσουν τα μέτρα, ο ένας απέναντι από τον άλλον και από τον δίπλα. Άρα να επεκταθεί η λαϊκή, λέτε. Θα πάρει έκταση, μια μικρή έκταση θα πάρει. Άλλωστε, η λαϊκή των Σερών, έτσι, αν δείτε αύριο και τη βλέπατε, έχει μια αισθητική η οποία δεν είναι κατάλληλη. Λείπουν πάρα πολύ. Υπάρχουν τεράστια κενά. Γιατί, λοιπόν, αυτός ο πολιτής να χάσει έστω το υποτυπώδες μεροκάματο, το οποίο πραγματικά μέσα στην σύγχρονο κόσμο της κρίσης δεν το παίρνει και αυτό. Και αυτός που ανοίγει, δηλαδή. Είναι κρίμα. Ας τον δώσει την ευκαιρία όλους και ό,τι κάνουν, αρκεί να κρατήσουμε αυτά που λέει το πρωτόκολλο. Ναι, ωραία. Ο κύριος Μισερλής τι σας είπε? Δεν μπορεί πραγματικά να πάρει μια τέτοια ευθύνη. Εγώ αυτά τα λόγια, ξέρεις, είμαι δίπλα σας, αυτά τα αφήνω στην άκρη. Ναι. Εγώ θέλω έμπρακτα πράγματα. Αλλά τι να κάνει, δηλαδή, να ρισκάρει? Τι να κάνει, με σίγουρες θα κάνει αυτό που κάνει και ο Μπακογιάννης. Τι κάνει ο Μπακογιάννης? Τα στραβά μάτια. Και έχουν αλλάξει τις λαϊκές τους, έχουν επιμηκύνει. Αυτό να κάνουν. Δηλαδή, ο κύριος Μπακογιάννης, λέτε εσείς ότι αφήνει όλους τους λαϊκατζίδες να βγαίνουν έξω και κάνει λίγο έτσι? Βεβαίως. Και ο κύριος, πώς λέγεται, και ο Περιφερειάρχης αυτός, ο Πατούλης. Ναι, τι. Αλλά εκεί όμως είναι κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων τα συνδικάτα τους και τα συνοδεία πολιτών λαϊκών αγορών. Ναι. Και πραγματικά εκεί η πίεση είναι μεγαλύτερη. Ωραία, και γιατί εσείς δεν πάτε λίγο άρα, παρακάτω? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Άρα μπαίνει ζήτημα καθαρά συνδικαλιστικό. Μπαίνει καθαρά, με συγχωρείς, τι θα κάνουν αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι συγκαλυμμένοι άνεργοι πολιτές της λαϊκής να πάρουν, αν θέλετε, την πρωτοβουλία των κινήσεών τους. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Τι να κάνουν δηλαδή? Διαφορετικά πεθαίνουν στον δρόμο. Τι να κάνουν δηλαδή? Τι να κάνουν? Καλό, με συγχωρείς, η λογική. Πρώτα η υγεία και μετά η οικονομία. Αλλά εδώ τι θα γίνει? Βλέπουμε την κυβέρνηση που φέρνει όσον αφορά την αποζημίωση. Πέταξε 800 ευρώ εν συνεχεία τις 11 μέτρες που καθόμαστε και να αλλάξει. Κοιτάξτε να δείτε, πολιτές της λαϊκής, εγώ τα κενά τα οποία δεν σας επιτρέπω να ανοίγετε, εγώ θα σας τα καλύψω, αποζημιώνοντας με τα 18 ευρώ την ημέρα. Ούτε αυτό το όνομα να το πούν. Τι περιμένουμε από αυτόν τον κόσμο να κάνει, δηλαδή? Αλλά για ξαναπείτε το μου λίγο, ότι υπάρχουν λαϊκές αγορές, γιατί βρέθηκα σε μια τέτοια και πραγματικά υπάρχουν λαϊκές αγορές. Υπάρχουν λαϊκές αγορές που πήγαν όλοι με τα στραβά μάτια κάποιου. Βεβαίως, κάτι θέλετε, με συγχωρείτε. Και εδώ συμβαίνουν τα στραβά μάτια. Και εδώ γίνονται τα στραβά μάτια. Και στη δικιά μας τη λαϊκή. Πώς γίνεται δηλαδή? Πώς γίνεται, να σας πω. Τα κεράσια που είναι, ναι, στα δέντρα μας, ναι, δεν μπορούν να περιμένουν μόνο ζυγά. Έτσι. Ναι. Πρέπει να πουληθούν. Ναι. Τα βερίκοκα, τα ροδάκινα. Ναι. Εκεί οι Δήμοι πώς το κάνουν και λέει 100%. Μπείτε μέσα. Παρισφρίστε, κρατήστε όμως τις αποστάσεις. Δηλαδή, εδώ τώρα αύριο θα βρούμε κερασάδες οι οποίοι δεν θα έχουν δεν το ζυγό αυτό νούμερο. Δεν ξέρω, εγώ πρέπει οι παραγωγοί αυτοί που περιμένουν μια φορά στις ένα μήνα να ζήσουν, πρέπει να βγουν και να τα πουλήσουν τα κεράσια τους. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς, φαντάζομαι ούτε ο κύριος Μισερλής διαφωνεί. Όχι, μπράβο. Αυτοί οι οποίοι θα πουλάνε αύριο, πιθανότατα η άδειά τους να μην λύγει σε ζυγό αριθμό, λέτε? Όχι, μπράβο, να μην, γιατί πρέπει πραγματικά στο ζωνά να ανοίξει σε ζυγό ή μονό. Μπορεί το κεράσι να περιμένει. Ναι. Όπως πραγματικά δεν μπορεί να περιμένει, αν θέλετε, η άδεια κοιλιά του συναδέλφου μου. Πραγματικά ζούμε μέρες όχι κατοχής. Σας μεταφέρω την αγωνία τους. Τίποτα παραπάνω.
Η συντριπτικότατη πλειοψηφία πραγματικά των πολιτών όντως περνάει δύσκολα. Καταλάβαμε. Έτσι. Δεν μιλάω και για μια μερίδα, γιατί είναι ενδεχομένως άνθρωποι. Γιατί εντάξει, καλά τα πρωτόκολλα για μια καλά, κοινωνία που λέει: έχω μπράβο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, να το βάλω και λίγο πολιτικοποιημένα και κομματικοποιημένα, ζούμε στον καπιταλισμό. Και ο καπιταλισμός έχει διαστρωμάτωση τάξης. Έχει ένα που πραγματικά μπορεί και τη βγάζει. Και λέει να τηρηθούν τα πάντα. Μου το τοποθετείτε λίγο λάθος στο θέμα. Ας το βάλω. Καπιταλισμός, κορονοϊός, κορονοϊός. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι υπάρχει κορονοϊός. Σωστά. Εγώ λέει, τι είναι κορονοϊός. Βεβαίως και υπάρχει. Αφού το είπαν επίσημα χείλη. Ωραία. Για μένα ναι. Τα τηρήσαμε με το παραπάνω, κατά γράμμα. Ωραία. Άρα λέτε εσείς να επιμηκυνθεί η λαϊκή αγορά και να μπουν όλοι μέσα και να δουλέψουν. Υπάρχει τρόπος. Δηλαδή στο πρωτόκολλο τι είναι, αν είναι παραπάνω παζαρδίνες ή αν είναι πραγματικά κρατούν τα μέτρα απόστασης ένας με τον άλλον. Και έχουν τα γάντια τους, έχουν τα αντισηπτικά τους, αυτά να έχουν. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ προς το παρόν, κύριε Κουμπίση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε τον κύριο Μισερλή στην γραμμή. Τον έχετε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Μισερλή? Καλησπέρα. Τώρα κοιτάτε, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, πρέπει να σας πω. Διότι εγώ το Σάββατο βρέθηκα σε μια λαϊκή αγορά, όπου πραγματικά δεν έλειπε πάγκος. Και αυτό μου έκανε και εντύπωση και πίστευα ότι είχε αρθεί η υπουργική απόφαση και ότι επιτρεπότανε. Και σήμερα βλέπω μια διαφορετική εικόνα. Οπότε για πείτε μου λίγο τώρα. Είναι διαφορετικό πράγμα το συνέστημα και διαφορετικό πράγμα η θέση ευθύνης. Ως συνέστημα λοιπόν και ως Σπύρος Μυστριλής, αντιλαμβάνουμε πλήρως σε μεγάλο ποσοστό αυτά που ο προηγούμενος συνομιλητής σας είπε δημόσια. Πολύ ωραία. Ως αντιδήμαρχος όμως είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόζω τον νόμο. Ναι. Τραβά μάτια δεν είχα και ελπίζω να μην και έχω ποτέ. Και δεν θέλετε ποτέ. Να έχετε. Και δεν είχα και δεν θέλω να έχω ποτέ και ελπίζω να μην έχω ποτέ. Ναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν τα στραβά μάτια γίνουν μία φορά σε έναν τομέα, ίσως να απαιτηθεί να ξαναγίνουν και δεύτερη φορά σε έναν άλλον τομέα. Ίσως και τρίτη φορά ή τέταρτη φορά. Άρα λοιπόν, μακριά από εμάς η φιλοσοφία των στραβών ματιών. Πολύ ωραία. Αν μου πείτε λοιπόν ότι ξέρετε, ο νόμος είναι άδικος, αλλά εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο ως υπηρεσία. Mm-hmm. Άλλως είμαστε υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη. Ωραία. Για κατάχρηση της θέσης που έχουμε. Τώρα πάντως μου ανοίγεται μεγάλο θέμα. Άρα, λοιπόν, γιατί θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με εκείνον τον αντιδήμαρχο που επέτρεψε να βγουν όλοι στη λαϊκή αγορά. Γιατί ή έκανε στραβά μάτια που δεν θέλω να το πιστέψω, λοιπόν, ή κάτι βρήκε. Όχι, όχι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρος. Λειτουργούμε με το 50% των παραγωγών και των πολιτών της λαϊκής αγοράς μέχρι να αλλάξει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι αλλά και αποφασισμένοι να τηρούμε τον νόμο σε κάθε έκφανσή του. Κύριε Μισερλή, σκοπεύετε να επικοινωνήσετε. Αντιλαμβάνομαι όμως την αγωνία αυτών των ανθρώπων με τους οποίους συνομίλησα και σήμερα το πρωί και τους εξήγησα στο σωματείο τους, με το οποίο έχω άριστες σχέσεις και με τον κύριο Κουτούση βεβαίως, ότι εγώ ως αντιδήμαρχος δεν μπορώ να παραβώ τον νόμο και μάλιστα εν γνώση μου. Σωστά. Και μάλιστα εν γνώση μου. Ναι. Άρα λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν θα γίνουν στραβά μάτια. Θα λειτουργήσει όπως προβλέπετε. Κύριε Μισερλή, μια ερώτηση. Σκοπεύετε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο, να πείτε ότι εδώ έχουμε διαμαρτυρίες, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν βγάζουν ούτε το καθημερινό, έτσι ώστε να το σκεφτούν και αυτή η διπλή φορά και να δούμε μήπως αλλάξει κάτι? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές έχουμε κάνει μία προσπάθεια να ξαναγίνει λαϊκή την ίδια εβδομάδα στον ίδιο χώρο, που αυτό δεν γίνεται. Το μόνο που επιτρεπόταν να γίνει μια δεύτερη λαϊκή την ίδια μέρα σε διαφορετικό χώρο, πράγμα που τον θέλανε η παραγωγή. Κάναμε μια προσπάθεια, οι παραγωγοί οι οποίοι δεν θα βγουν στη λαϊκή, να πάρουμε την παραγωγή τους και να την πληρώσουμε σε ένα ποσοστό. Κάνουμε όχι απλώς το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά υπερβάλλουμε αυτόν. Ναι. Γιατί αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που περνάνε. Αλλά λυπάμαι ότι δημόσια να ακουστεί αυτή η έκφραση, ας κάνουν τα στραβά μάτια. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το. Εντάξει, δημόσια ακούστηκε και δημόσια απαντήσατε, κύριε Μισερλή, και είστε και ξεκάθαρος. Απλά σας λέω ότι μου ανοίγεται ένα θέμα, γιατί ξέρω αντιδήμαρχο που θα πρέπει να επικοινωνήσω μαζί του και να μου πει τι κόλπο βρήκε. Γιατί τα στραβά μάτια δεν θέλω να πιστέψω. Σε άλλη λαϊκή αγορά, σε άλλη λαϊκή αγορά, σε άλλο νομό. Βρείτε τον. Ναι, γιατί τώρα μου κινήσατε, έτσι μου κεντρήσατε την περιέργεια. Να περάσει τη βάση μου τη κριτική σα. Όχι, δεν μπορεί να περάσει, γιατί δεν μας αφορά αυτή η λαϊκή. Σας λέω ότι είναι σε άλλο νομό. Και μάλιστα όχι της δικής μας περιφέρειας που μας βλέπουν. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε μήπως βρήκε κάποιο κόλπο. Και δεν κάνει τα στραβά μάτια.
Γιατί είναι μια μεγάλη λαϊκή που υπήρχε και έλεγχος, δηλαδή είδα ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας, παρά ήταν στραβά τα μάτια, γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να βρει και κόλπο. Το οποίο θα σας το μεταφέρω, αν όντως είναι κόλπο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.